Οι εργαζόμενοι μαθητές του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας και του Μουσικού Σχολείου ετοιμάζουν μια ξεχωριστή παράσταση την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για το έργο του Σέξπιρ, ο έμπορος της Βενετίας. Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, καθηγητές, γονείς, αλλά και τους πολίτες της Πάτρας, να έρθουν τη Δευτέρα στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου για να παρακολουθήσουν μια πολύ σημαντική δουλειά που έχουν κάνει τα δύο σχολεία. Έχουν ετοιμάσει το έργο του William Shakespeare, ο έμπορος της Βενετίας. Είναι η θεατρική ομάδα του 9ου ΕΠΑΛ Πάτρας και η χοροδία και η ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Πατρών. Είναι ένα διαχρονικό έργο που αναφέρεται στη φιλία, το ρατσισμό και την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Πέρα από τη σχέση που έχουν αναπτύξει τα δύο σχολεία και στις προηγούμενες παραστάσεις θεατρικές που έχουμε ανεβάσει, μαρτυρεί την ανάγκη των ανθρώπων για συνεργασία, την οποία την αποδεικνύουν οι μαθητές μέρα με τη μέρα. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά να μπορείς να συνεργαστείς με τόσους μαθητές, με τόσους καθηγητές. Ξαναλέω, 120 συντελεστές είμαστε μόνοι μουσικοί. Βρίσκομαι πραγματικά στην ευχάριστη θέση να παρακολουθήσω δύο πολιτιστικά προγράμματα που έφτασαν στο τέλος τους. Δύο πολιτιστικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ποιοτικά με τεράστια επιτυχία. Το ένα είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα θεατρικής αγωγής «Ο έμπορος της Βενετίας» του William Shakespeare. Οι μαθητές, το λιγοστό χρόνο που τους απομένει, καθώς τα πρωινά είναι εργαζόμενοι, έκαναν πρόβες τους τελευταίους 7 μήνες και το αποτέλεσμα αναμένεται να καταπλήξει το κοινό. Εμείς οι εργαζόμενοι μαθητές όλοι, που σπουδάζουμε σε Εσπερινό σχολείο, αγαπήσαμε πολύ από την πρώτη στιγμή αυτό το σημαντικό για εμάς έργο του Shakespeare. Δουλέψαμε με πολύ πάθος, παρόλο τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχουμε, για 7 ολόκληρους μήνες. Και είμαστε πολύ τυχεροί και είναι μεγάλη τιμή για μας που δουλέψαμε πάνω σε αυτό το αριστούργημα. Ελπίζουμε αυτή η θεατρική παράσταση, η οποία είναι και υψηλού επίπεδου και έρχεται από μακριά, είναι μια δουλειά σε βάθος 15 ετίας και είναι μια δουλειά με πολλές και ενδιαφέρουσες προεκτάσεις και συμπεράσματα. Πώς με τη διαδικασία, με το πώς εμπλέκει σε ένα δύσκολο χώρο όπως το Εσπερινό, όπως οι εργαζόμενοι μαθητές του νυχτερινού σχολείου, πώς τους εμπλέκει με την τέχνη και τον πολιτισμό, πώς με αυτή τη διαδικασία διαπλάθει προσωπικότητες, χαρακτήρες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η συνεργασία του Μουσικού Σχολείου με το ΕΠΑΛ, που είναι δύο σχολεία με διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι ημερήσιο μουσικό, το άλλο είναι Εσπερινό ΕΠΑΛ. Υπήρξε άψογη συνεργασία μεταξύ τους και βρήκα πολύ σημαντικό το πνεύμα ομαδικότητα. Ο έμπορος της Βενετίας τοποθετείται στη Βενετία του 16ου αιώνα. Η Βενετία ήταν μία από τις οικονομικές υπερδυνάμεις της εποχής, κάτι σαν τη σημερινή Γερμανία και την Αμερική. Στο έργο σχολιάζονται οι επιπτώσεις του χρήματος στις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες οδηγούν στη βία και τον όλεθρο. Ανήκει στην κωμωδία, αλλά έχει και δραματικές σκηνές. Το έργο ισορροπείται σε τεντωμένο σκηνή ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Η παράσταση ανεβαίνει την Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.